Αναζητήσαμε, το θέλαμε. Μας έλειπε. Δεν μπορώ να βάλω άλλες κουβέντες να σου πω. Είμαστε επαγγελματίες κυνηγοί. Παντός καιρού, παντός καιρού είμαστε. Μετά από ένα χρόνο απουσίας λόγω πανδημίας, οι χιλιάδες κυνηγοί του Ρεθύμνου επανήλθαν περισσότερο ορεξάτοι από ποτέ για να ανακαλύψουν τον καλά κρυμμένο σε κάποιο σημείο της πόλης θησαυρό των ανιχνευτών. Επανήλθαμε και είναι πολύ ωραία που ξανασμίγουμε, που μπορούμε και παίζουμε. Μακάρι να είχαμε και καρναβάλι. Παίζουμε δυναμικά, είμαστε καλή ομάδα. Πάμε να πάρουμε το θησαυρό. Διπλή αναμονή, διπλή αγάπη. Θέλουμε τα καλύτερα. Ξανά οι ομάδες αρχίζουν και βρίσκουν τους ρυθμούς τους. Σιγά σιγά βέβαια, γιατί είμαστε διασμένοι από το μας συμβαίνει. Τα μέλη των 34 ομάδων που συμμετείχαν στο 32ο κυνήγι θησαυρού προσπαθούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας να αποκωδικοποιήσουν κάθε λέξη των ανιχνευτών και σαν ετοιμοπόλεμοι ραδιοπειρατές να καταφέρουν να λύσουν ταχύτατα τους γρίφους. Έλα Γρηγόρη, έλα! Γεια σας, γεια σας! Ραδιοπειρατές που ψάχνουν να δούνε ποιος από όλους αυτούς θα πάρει την νόμιμη άδεια για να είναι αυτός που θα εκπέμπει, ο μοναδικός που θα εκπέμπει από το Ρέθυμνο πια. Που σημαίνει ότι αυτός θα είναι και ο νικητής, έτσι. Εννοείται, θα είναι ο νικητής και θα φέρει το βάρος του να διοργανώσει το επόμενο κυνήγι που θα παίξουμε κι εμείς. Φέτος το ενδιαφέρον των κυνηγών στα αρχηγεία τους μονοπόλησε ο Πάικμαν, ο οποίος έκανε σε κάποιους τη ζωή πατίνη. Θα είστε και νικητές, μήπως? Ναι. Θα το θέλαμε. Το παιχνίδι είναι πολύ ωραίο, είναι τεχνολογικό, είναι κοντινές οι αποστάσεις, όπως το θέλουμε είναι. Είναι λίγο δύσκολος με την κατανόησή τους απάνω στο παιχνίδι πως περπατάει. Η γρίφη τους εντάξει, καλή είναι. Το κυνήγι του θησαυρού είναι ένα ιδιαίτερα πνευματικό παιχνίδι που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ολόκληρης της πόλης.